Καλά, εντάξει. Αυτό θα έχει αξία να το ανακοινώσει στην αρχή της τετραετίας της και να το δούμε να υλοποιείται. Όχι βέβαια, δεν έγινε. Το ίδιο έγινε και με τον κύριο Γκάτση, για να επανέλθω στον κύριο Γκάτση. Με το έργο του βιολογικού του Αγίου Μάρκου. Ήταν με μία μέρα διαφορά η ανακοίνωσή του. Μπορούμε να τον ακούσουμε, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, πάμε να τον ακούσουμε. Η πρώτη που χαρήκαμε είναι εμείς από αυτή την υπόθεση, από αυτή την εξέλιξη, γιατί όπως καλά είπατε και εσείς, έχουμε παλέψει πάρα πολύ χρόνια για αυτό το πράγμα και βλέπουμε τώρα να παίρνει σάρκα και οστά. Απευχόμαστε κάθε αστοχία, κάθε παράληψη που θα αποβεί μοιραία στο θέμα της εξέλιξης του βιολογικού. Όπως συνέβη και με την ατυχώς επιχειρηθήσα ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης και δεν εντάχθηκε ποτέ στο Ταμείο Αντώνης Τρίτσης. Εκεί ήταν ατυχώς κάποιες ενέργειες οι οποίες δεν έπρεπε, δεν έγιναν σωστά κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά ως πρόεδρος της κοινότητας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ενεπλάκησαν με τον έναν άλλο τρόπο και ειδικότερα τον βουλευτή Κέρκυρα, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος ξέρω προσωπικά πόσο πίεσε και πόσο ασχολήθηκε με αυτό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί ο δρόμος είναι μακρύς και δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να καρποθούμε ή ο ένας ή ο άλλος αυτό το πράγμα για το έργο αυτό. Ελπίζω να πάνε καλά και όλοι μαζί να χαρούμε ένα βιολογικό που θα είναι αντάξιο της φήμης της περιοχής και των κατοίκων της.